Λοιπόν, εδώ είμαστε, φινάλε εκπομπής, πέμπτο και τελευταίο μέρος. 192 μαθητές από 92 σχολεία της Κρήτης συμμετείχαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα online διαδικτυακή, λοιπόν, δηλαδή δράση του Δήμου Πλατανιά, διοργάνωσε online τουρνουά σκάκι. Συμμετείχαν σχολεία από όλη την Κρήτη, έβαλε το σκάκι στις σχολικές κοινότητες και σχολική κοινότητα της περιφέρειας ο Δήμος Πλατανιά. Για τα αποτελέσματα και για τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν θα μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαλανδράκης. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς, χρόνια πολλά σε εσάς, στους συνεργάτες σας και φυσικά στους τηλεθεατές και σε όλο τον κόσμο με υγεία. Λοιπόν, μια πολύ έξυπνη πρωτοβουλία δράση του Δήμου Πλατανιά, με επίκεντρο βέβαια την σχολική κοινότητα της Κρήτης. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Δεν αγκαλιάσατε μόνο τους μαθητές του Δήμου σας, αλλά τους μαθητές όλης της Κρήτης. Τους μαθητές του Δήμου μας τα αγκαλιάσαμε από το 2011. Ο καλλικρατικός Δήμος Πλατανιά, είχαμε βάλει το σκάκι στα δημοτικά μας σχολεία. Έχοντας συνεργασία με τη Σκακιστική Ακαδημία Χανίων, είχαμε βρει τον τρόπο να μπορούν να γίνονται μαθήματα στα δημοτικά μας σχολεία, να συμμετέχουν τα παιδιά και μάλιστα αυτό το πράγμα διαρκεί μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λόγω της πανδημίας που πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται πλέον εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Από την ΕΠΕΚΕΣ Κρήτης, από το Γραφείο της Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χάνιων. Και αυτή την πρόταση την αγκαλιάσαμε προκειμένου να έχουμε στην ουσία το πρώτο διαδικτυακό τουρνουά σκάκιου με συμμετοχή μαθητών και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν πάρα πολύ, να ξέρετε, εκατοντάδες αυτοί που παρακολούθησαν μέσα από τα κανάλια αναμετάδοση στο Facebook και στα άλλα δικτυακά μέσα. Ναι. Σε πραγματικό χρόνο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε και σχολιασμό των ειδών από δύο πρωταθλητές μας, οι οποίοι σχολίαζαν τις παρτίδες και ακούγανε φυσικά μόνο οι αυτοί που παρακολουθούσαν διαδικτυακά το παιχνίδι των δύο παιχτών, οι οποίοι παίζαν διαδικτυακά. Είχε λοιπόν, δεν ήταν ένα βουβό, θα έλεγα, παιχνίδι, αλλά είχε το ενδιαφέρον από τη μια τη συμμετοχή. Η δυνατότητα της απομακρυσμένης συμμετοχής, ναι. Ο σχολιασμός από τους πρωταθλητές και στον χώρο των φιλόξενων του Πολύκεντρου Βουκολιών, ο οποίος είναι ένας πολυχώρος που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και μπορεί και φιλοξενεί και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Και γιατί όχι βέβαια να επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια αυτή η δράση, εκφράζω τη σιγουριά βέβαια, είμαι σίγουρος, και διαζώσεις εκεί με επίκεντρο το Δήμο σας, να έρθουν μαθητές από όλη την Κρήτη και να προχωρήσουν έτσι στο ξεχωριστό σκάκι. Καταρχήν θα πάμε στο Μάρτιο του 2022 που είναι η τελική φάση. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε λοιπόν το Μάρτιο του 2022 να κάνουμε την τελική φάση. Τώρα ήταν η προκριματική. Ναι. Άρα λοιπόν πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι και βεβαίως ο στόχος είναι αυτός που είπατε. Και διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά. Πλέον οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, ειδικά όταν θα πάμε σε ένα σκαλοπάτι μεγαλύτερο, ώστε να ξεφύγουμε από τα όρια του νησιού μας και να πάμε σε επίπεδο χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού θα είναι πάρα πολύ προσιτός, φιλικός, εύκολος και οι συμμετοχές θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να πολλαπλασιάζονται χωρίς να χάνει τη γοητεία του το παιχνίδι. Δεν είναι απλά παιχνίδι, Δήμαρχε, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση του Δήμου Πλατανιά. Ξεκίνησε το 2011, συνεχίζεται τώρα. Αγκάλιασε όλη την περιφέρεια Κρήτης, τη σχολική κοινότητα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Προκριματική βάση τώρα το Μάρτιο του 2022. Σίγουρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα προκειμένου μαθητές να βρεθούν στο Πλατανιά και να προχωρήσουν σε αυτή την τελική φάση. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε. Σας ακούω, αλλά. Βέβαια, δεν πειράζει. Μία τελευταία ερώτηση. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος ενός δημάρχου, γενικά παραγόντων στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο μέτωπο της σχέσης του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης με τη νέα γενιά? Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε αιρετός, αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, είναι να βρίσκει τον κατάλληλο κώδικα επικοινωνίας του κάθε γενιά και κάθε εποχή το δικό της. Σωστά. Δεν μπορεί να είναι οι ίδιες πάντα, ούτε οι προϋποθέσεις. Έχω αυτή τη στιγμή στη δεκαετία των 50, με άλλο τρόπο προσεγγιζόμουν στη δεκαετία των 10, όταν ήμουνα. Και φυσικά τα παιδιά σήμερα που είναι 10 χρονών, και στη δεκαετία της εφηβείας ή και της νεότητας μετά τα 20,
πρέπει να βρει τον κατάλληλο τρόπο. Προσπαθούμε λοιπόν να μην είμαστε έξω από αυτό το οποίο αναζητά η νεολαία, αλλά να προσπαθούμε να είμαστε στους δικούς τους ρυθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα. Πολλά τα θέματα, τα ανοιχτά μέτωπα και όμορφες οι δράσεις στο Δήμο Πλατανιά. Υποχρέωσή μας να τις προβάλλουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε για μια φορά. Χρόνια πολλά σε όλους. Βέβαια, βέβαια. Αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υποχρέωσή μας βέβαια να αναδεικνύουμε θέματα και να μπει και η Ευησπάνου για να κλείσουμε την εκπομπή. Θέματα και από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Το έχουμε επιβεβαιώσει από πέρυσι εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Δεκάδες ζωντανές συνδέσεις σε κάθε εκπομπή και δίνουμε βήμα και σε αυτούς τους Δήμους. Και στον Πλατανιά και στα Σφακιά. Και ταξιδεύουμε κι εμείς. Κανδάνου Σελήνου και ταξιδεύουμε κι εμείς βέβαια. Λοιπόν,